Πολλοί κόσμος ασχολείται με το χρυσό, είτε να έχει πλάκες ή να έχει χρυσές λύρες. Ξέρετε όμως λίγο έτσι την ιστορία για την αγορά του χρυσού και γενικά για το χρυσό. Το 1817 ήταν το έτος που κόπηκε η πρώτη σύγχρονη λύρα για να εκπληρώσει την ευρία κυκλοφορία της εντός των ορίων της αυτοκρατορίας. Η χρυσή λύρα παράχτηκε στο Λονδίνο καθώς και σε άλλα έξι υπερπόντια υποκαταστήματα του βασιλικού νομισματοκοπίου που κατασκευάστηκαν στην Αυστραλία, την Ινδία, τον Καναδά και την Νότιο Αφρική. Ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος ουσιαστικά έβαλε ένα προσωρινό τέλος στην κυκλοφορία των χρυσών λιρών όταν η κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας ζήτησε από τους πολίτες της να παραδώσουν τα νομίσματά τους για να τα χρηματοδοτήσουν το κράτος λόγω του πολέμου και αντικαταστάθηκαν από χαρτονομίσματα. Η έκδοσή τους σταμάτησε και δεν εκδόθηκαν άλλε ως το 1957. Από το 1957 ξεκίνησε η έκδοση χρυσών λιρών έως και σήμερα, όχι όμως σαν νομίσματα κυκλοφορίας, αλλά σαν επενδυτικά νομίσματα. Οι χρυσές λύρες που εκδόθηκαν πριν το 1974 ονομάζονται παλαιά σκοπής, ενώ σας εκδόθηκαν από το 1974 και μετά νέα σκοπής. Ο διαχωρισμός όμως αυτός δεν επηρεάζει καθόλου με καθόλου την τιμή τους. Είστε στο κανάλι Επενδυτέ Παγκόσμια Κλίμακα και σήμερα θα μάθουμε κάποια πράγματα για το χρυσό. Μην ξεχάσετε γιατί σα βλέπω και λίγο ξεχασιάδητε να κάνετε μια γραφή και ένα like. Σα ευχαριστούμε και συνεχίζουμε. Από τότε, και παρά το γεγονό ότι έχασε τη θέση τη ω κοινό νόμισμα, η χρυσή λίρα έγινε ένα νόμισμα δημοφιλέ στου συλλέκτε και του επενδυτέ χρυσού, αν και διαχρονικά. Η τιμή της χρυσής λίρας ακολουθούσε την τιμή χρυσού, κάποιες εκδόσεις τους έγιναν ιδιαίτερα σπάνιες. Τέτοια σπάνια νομίσματα πιστοποιούνται από διεθνείς οίκους, ως προ την αυθεντικότητα και την κατάστασή τους και αποτιμώνται σε δημοπρασίες αρκέτες χιλιάδες ευρώ. Πάμε να δούμε μερικά τα χαρακτηριστικά που έχουν οι χρυσέ λίρε. Τα χαρακτηριστικά λοιπόν με βάση τα οποία προσδιορίζεται η γνησιότητα τη χρυσή λίρα και που διαμορφώνουν την τελική τιμή εκτό φυσικά από την τρέχουσα τιμή χρυσού είναι το βάρο, πρέπει να είναι 7,988052 γραμμάρια, η διάμετρο, πρέπει να είναι 22,05 χιλιοστά, το πάχο, το οποίο πρέπει να είναι 1,52 χιλιοστά, τα καράτια, να είναι 22K η βαθμή 916,7. Φυσικά η χρονολογία, το νομισματοκοπείο που έχει κοπεί, η ποιότητα κατασκευή και η κατάστασή τη. Αν είναι δηλαδή γδαρμένη, αν έχει πάρει σγουριά ή οτιδήποτε, φυσικά δεν είναι η τιμή αυτή που θα έπρεπε να είναι. Πέφτει η τιμή. Η χρυσή λίρα λοιπόν. Στην εμπρόστια όψη τη απεικονίζει το μονάρχη την εποχή που εκδίδεται το νόμισμα. Ενώ στην οπίστια απεικονίζεται ο θηρεό του Ηνωμένου Βασιλείου σε παλιότερε κοπέ ενώ ή συνηθέστερα η αναπαράσταση με τον Άγιο Γεώργιο που σκοτώνει τον δράκο από το Μπενέτο Πιστούσι. Από την πρώτη λύρα μέχρι σήμερα, οι χρυσέ λύρε κόβονται στα παρακάτω 7 νομισματοκοπία, τα οποία μάλιστα αποτελούν και από ένα χαρακτηριστικό που καθορίζει την γνησιότητά του. Το πρώτο είναι το βασιλικό νομισματοκοπείο του Λονδίνου, που είναι στην Αγγλία, το νομισματοκοπείο του Σίδνεϊ στην Αυστραλία, το νομισματοκοπείο της Μελβούρνης και αυτό στην Αυστραλία, το νομισματοκοπείο του Πέρθ στην Αυστραλία, το νομισματοκοπείο της Οτάβα το οποίο βρίσκεται στον Καναδά, το νομισματοκοπείο της Βομβάης που είναι στην Ινδία και τέλος το νομισματοκοπείο της Πρετόρια που βρίσκεται στην Νότιο Αφρική. Οι περισσότερε από αυτέ τι χρυσέ λίρε παρήχθησαν στο Λονδίνο και δεν φέρνουν σήμανση, αλλά οι χρυσέ λίρε των υπόλοιπων 6 νομισματοκοπίων έχουν ένα μικρό γράμμα στην στη όψη του, ακριβώ πάνω από το έτος κοπής, προκειμένου να υποδείξουν και την προσέλευσή του. Τα σύμβολα των νομισματοκοπίων έχουν ω εξή: Όταν έχει το S, είναι το Sydney, το τελικό S. Όταν έχει το M, είναι από τη Μελβούρνη. Όταν έχει το P, το αγγλικό είναι από το Perth. Όταν έχει το C, ABC που λέμε το C, είναι από τον Καναδά. Όταν έχει το I, είναι από την Ινδία. Και όταν έχει το SA, είναι από την Νότιο Αφρική. Αυτά λοιπόν είναι κάποια πραγματάκια που μπορείτε να ξέρετε και εσείς οι ίδιοι και να τα βλέπετε πριν πάτε να πουλήσετε ή να αγοράσετε λίρες από οπουδήποτε που καλύτερο θα ήταν να αγοράσετε την τράπεζα της Ελλάδος για να είστε πιο σίγουροι ότι είναι ελεγμένες και ότι είναι σωστές. Και μια τελευταία πληροφορία που πέρασε λίγο στα ψηλά. Την προηγούμενη πέμπτη είχε κατακόρυφη πτώση από τα 63.000 δολάρια στα 8.200 δολάρια το bitcoin στο ανταλλακτήριο Binance, καταγράφοντας μια απίστευτη βουτιά 87% σε λίγα μόλις λεπτά. Σύμφωνα λοιπόν με τον Bloomberg, η ξαφνική πτώση τη τιμή του κρυπτονομίσματο οφειλόταν σε έναν ιό που εισχώρησε σε αλγόριθμο με αποτέλεσμα η τιμή να μην είναι παρόμοια σε άλλα ανταλλακτήρια, ενώ και στο Binance επέστρεψε σχεδόν αμέσω στο σημείο που ήταν. Όπω είπε η εταιρεία, υπήρξε ένα ασφάλμα στον αλγόριθμο συναλλαγών, το οποίο φαίνεται και να προκάλεσε το sell-off. Συνεχίζουν να εξετάζουν το συμβάν, όπω είπανε, αλλά από ό,τι καταλαβαίνουν έχουν πλέον διορθώσει όλα τα ασφάλματα που είχαν γίνει και το ζήτημα του φαίνεται να έχει επιληθεί. Όπω λένε και οι ίδιοι, λάθη σαν αυτό συμβαίνουν όταν, για παράδειγμα, οι traders μπερδεύουν τι λεπτομέρειε των συναλλαγών εισάγοντα λαθασμένη τιμή ή μέγεθο παραγγελία. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Να είστε καλά, τα λέμε σύντομα με το επόμενο βιντεάκι μα. Να έχετε μια όμορφη μέρα.